Να πούμε ότι τα έλεγε ο Χαϊκάλης, τι να πούμε. Αχ, δίκιο έχεις, τα έλεγε ο Χαϊκάλης. Τα έλεγε από πέρσι. Γεια σας. Τι καλώς κάνετε. Ήρθατε. Καλώς σας δείτε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που συμβαίνουμε. Μαρίνα, εσύ δεν καταλαβαίνεις τι λέμε. Ναι, αλλά όχι. Ήταν πέρσι καλεσμένος ο Παύλος εδώ. Ποιος δεν καταλαβαίνει. Ο οποίος μας έλεγε έρχονται μεγάλα κακά και παγκοσμίως και στην Ελλάδα. Και έλεγα κοίτα, ένας κινδυνολόγος. Ναι. Πόσο δίκιο είχες. Ναι. Μελετάει τα άστρα. Εδώ έχω γελάσει με τη Μαρίνα γιατί ξεκινήσαμε το Σεπτέμβρη. Και ήταν εξής ο ενθουσιασμός πρόβες που ξεκινήσαμε για το έργο. Και τη έλεγα από 15 Οκτώβρη και μετά θα έχουμε το γέλιο. Κάθομαστε και θα τα παρακολουθούμε. Oh. Και όταν έχετε 15-16 Οκτώβρη που είχαμε και μια νέα σελήνη τότε, άρχισε λοιπόν, λέω τώρα θα παρακολουθώ τα γεγονότα. Και εγώ ήταν κάθε εβδομάδα και μου λέει δεν σε πιστεύω, δεν υπάρχει αυτό να μάθει. Εγώ δεν χάλια. Κάθε μέρα που παίρνω γινόμουν χάλια. Εσύ, Παύλο, ξέρεις πότε ξεκινά, αλλά ξέρεις και πότε τελειώνει. Έτσι. Μα το πει και εμά. Δεν είναι καλά. Άστα τα. Άμα γελάει, μην ρωτά το τέλος. Άμα γελάει, είναι μια ώρα δύσκολη. Α το τέλος. Κάνει υπομονή να θα σου πω. Τι. Μέχρι πότε λες. Δεν ξέρω πόσο. Μέχρι 24. Όχι, παιδιά, 3 χρόνια. Για τον κορονοϊό. Δεν μιλάμε για τον κορονοϊό. Γενικά. Ναι. Θα φύγει ο κορονοϊός, θα μείνει. Ο σεισμός. Θα έρθει κάτι άλλο. Μια δύσκολη οικονομική κατάσταση αυτό. Δεν είναι τα πράγματα εντάξει. Εντάξει, δεν μην μπλακώσουμε τον κόσμο. Αισιόδοξο είσαι όμως. Από τι. Τι να το μπλακώσουμε τον κόσμο, είναι πλακωμένος ήδη. Καταρχάς δεν είναι. Όχι. Δεν είναι θέμα αισιοδοξία. Γιατί δεν πιστεύω ούτε στην αισιοδοξία ούτε στην απεσιοδοξία. Δεν πιστεύω γιατί είναι δύο έννοιες οι οποίες δεν βασίζονται πουθενά. Το να είσαι αισιόδοξο, να πάνε τα πράγματα καλά, έρχεται το σήμα, σου δίνει μια σφαλιάρα. Δεν νομίζω ότι είναι καλό το να βγαίνει στον κόσμο και να τον πια. Απλώς ο κόσμος να είναι σε μια περισυλλογή, να είναι υποψιασμένος ότι δεν είναι πια ένας κύκλος ευημερίας, ότι δεν είναι τα πράγματα όπως θα ήταν, σαφέστατα. Έρχεται και χειμώνας, τουλάχιστον που λένε, ναι, να είναι εγκρατής, να είναι ψύχρεμος, να είναι σκεπτόμενος, γιατί αυτό έχει σημασία. Και όλα τα άλλα να τα παρακολουθείς. Και εσύ, Μαρίνα, είσαι ψύχρεμη. Ναι. Με όλη την κατάσταση εννοώ. Ναι. Καταρχήν λέω ότι ό,τι είναι για όλο τον κόσμο, θα είναι και για μένα. Εντάξει, επειδή κάποιες οικογένειες έχουν μια ιδιαιτερότητα. Δηλαδή, μπορεί να έχουν έναν άνθρωπο ο οποίος να έχει ένα θέμα υγείας, να θέλουν να προστατέψουν κάποιον. Δεν είναι κοίτα όλες να οι ίδιες. Δεις, εγώ έχω ένα άγχος ως προς αυτό, γιατί ο Γιάννης πια είναι σε μια ηλικία. Εντάξει, ο άνθρωπος. Και φοβάμαι μην του φέρω και τίποτα στο σπίτι. Και πώς προσέχει. Κοίτα να δεις, είμαι συνέχεια με τη μάσκα. Πολύ. Μιλάμε για τον Γιάννη Φέρτη. Ναι, οι περισσότεροι. Σπίτι, κρατάτε μια απόσταση. Ναι, έχω πάει σε άλλο δωμάτιο. Κοιμάστε σε άλλο και να το κάνω. Ναι, ναι καλή. Τώρα, δηλαδή, αυτόν τον καιρό πήγα σε άλλο δωμάτιο. Ο Γιάννης πόσο χρόνο είναι, σε ρωτάω γιατί είναι γνωστό. Είναι 82 χρονών. Θέλω να πω ότι άμα το δει στο Wikipedia το γράφει. Ναι. Δεν είναι. Έχει μια αρχή χαπ λόγω τσιγάρου. Και είναι σε ομάδα υψηλού κινδύνου και πρέπει να κάπως να προστατευτεί. Να το προστατεύσεις και πολύ σωστά. Και φοβάμαι. Είστε 23 χρόνια παντρεμένοι. 25. Είμαστε μαζί κοντά στα 26, 25-26. Παντρεμένοι είμαστε 21. Ναι. Μια ολόκληρη ζωή. Ναι. Πολλά. Πολλά. Κοίτα, η τελευταία φορά που σου είδε είναι ο Μελαχρινή. Ναι. Είχε ερωτευτεί το Γιάνγκο Δράκο, δεν ξέρω πώς. Όχι, όχι, καλέ. Ποια ήσουν εσύ, είχα... Με το χαρέ, είχα ερωτευτεί τον Στράτο Φωτεινό. Ποιο είναι ο Στράτο Φωτεινό. Ο Τζόνης, ο Θεοδωρίδης. Α, εντάξει. Μόνο ένα έχει ερωτευτεί όλα αυτά τα χρόνια. Πέρασε όλη η σεζόν με ένα. Ναι. Εσύ είσαι εξαίρεση. Ναι. Σε σαπουνόπερα με μόνο ένα. Ναι, και πολλά δράματα. Καλά, πολλά, πολλά. Η Βασίλισσα της Καντεμιάς. Δεν σε ήθελε ο Τζόνης Θεοδωρίδης. Δεν με θέλανε, έπεφτα στα ναρκωτικά, μου βεβαιάζαν, μου κλέβαν τα παιδιά, πήγαινα στην Αμερική να τα βρω. Πόσα μεγάλη ταλαιπωρία, πολύ ταλαιπωρία. Πολύ κλάμα. Εσείς, χωρίς να θέλω να γίνω διάκριτη και πείτε μου, okay. Εσύ την πέρασες την καραντίνα μόνος σου. Μόνος μου και σε πληροφορώ την απόλαυση και πάρα πολύ ωραία. Σε μια σχέση 24 ετών, 26 ετών. Δηλαδή είστε δύο πολύ διαφορετικοί άνθρωποι στο πώς βιώσατε μια και κατάσταση. Στα 26 χρόνια είσαι και λίγο δοκιμασμένος. Και λίγο μόνος σου. Δηλαδή ενώ πας και έξι. Ναι. Και δύο γατιά. Δεν ξέρω πώς είναι. Γι' αυτό ρωτάω. Και, δηλαδή εγώ δεν έχω ζήσει ούτε ένα ούτε άλλο. Είμαι κάποια στιγμή. Εσύ συγγνώμη, γιατί μόνος σου είσαι. Ναι. Σε έχω χάσει με τους γάμους λίγο. Σε αυτή τη ζωή μόνος. Μια φορά, καχωρίζει. Ναι, μάλλον, είχαμε ζήσει μια φορά. Αλλά όμως άλλαξε κάτι τώρα από πέρσι. Αλλά βρήκα πάρα πολύ να μιλήσω με τον εαυτό μου. Βρήκα την ανάγκη να διαβάσω πράγματα τα οποία είχα καιρό να διαβάσω. Να επαναπροσδιορίσω τον εαυτό μου σε πάρα πολλά πράγματα. Έκανα τα αστρολογικά μου, την έρευνα, τις ερευνές μου κτλ. Δηλαδή έφτασα σε σημείο που έλεγα δεν προλαβαίνω. Μαρίνα, εσύ.
Και εγώ πάρα πολύ ωραία πέρασα. Σηκωνόμουν 5-5,5 ώρα το πρωί και δούλευα όλο το πρωινό που ήμουνα. Δεν είχα Μαρίνα, που είναι αυτό, Μαρίνα. Το εκείνο, τα γατιά. Και ο Φέρτης έτσι είναι, δεν βρίσκει τίποτα. Όχι, τίποτα. Κανένας, είναι κομπιακό. Όχι, είναι μια χαρά αυτό. Είναι, ναι. Είναι το κανονικό. Ναι. Τίποτα δεν βρίσκει. Τίποτα. Πάμε, ας πούμε, στο εξοχικό και μου λέει, ρε Μαρίνα, πού τα βάζεις τα πιρούνια. Λέω, εκεί που είναι 15 χρόνια. Συνήθως το πάνω σιρτάρι. Ναι. Ναι. Και με απορία. Πού τα βάζεις. Ναι. Λες και είμαστε σε ένα άλλο σπίτι, ξένο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δύο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή τύχη. Να είστε καλά.